Φίλε, σήμερα θα μιλήσουμε, κάνουμε έτσι πάλι ένα σεμινάριο online, να πω δύο πραγματάκια και μετά κάνεις και τις ερωτήσεις σου. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε πρώτα για τους φίλους μας, να μιλήσουμε λίγο για το νου. Πολλοί άνθρωποι λένε συνέχεια για το νου, ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση συνέχεια που πρέπει να το ξεπεράσουμε, έτσι. Να το ξεπεράσουμε για να μπορούμε να δούμε την αλήθεια. Στην πραγματικότητα, τι σημαίνει να ξεπεράσουμε όμως το νου μας? Θέλω να βάλεις στο μυαλό σου ότι τα πάντα στη ζωή είναι σε κύκλους. Έτσι. Τα πάντα σε κύκλους με ποια έννοια? Με την έννοια ότι τα πάντα ενώνονται στην αρχή και στο τέλος τους. Και τα πάντα λοιπόν έχουν τα άκρα, όπως βλέπει ο δικός μας ο νους. Επειδή λοιπόν είναι σε κύκλους, για να μπορέσουμε εμείς να διαφοροποιήσουμε κάθε φορά σε ποιο σημείο είμαστε και να βρούμε ένα, θα λέγαμε, μια μέση οδό, φαντάσου αυτόν τον κύκλο τον ανοίγει ο νους μας, τον ανοίγει και τον κάνει γραμμή. Και έτσι έχουμε τη γραμμική κατάσταση, την οποία σκεφτόμαστε. Του χρόνου. Και του χρόνου. Αλλά γιατί λέω γραμμή? Γιατί όταν ο νους μας τον κύκλο τον ανοίγει και τον κάνει γραμμή, έχει την ιδιότητα να μπορεί να έχει δύο άκρα, τα αντίθετα. Που όμως τα αντίθετα ενώνονται στον κύκλο. Άρα λοιπόν, επειδή όταν είσαι κύκλος, δεν έχεις τη γνώση που βρίσκεσαι, γιατί δεν έχει πορεία. Όπως σε όποιο σημείο και να είσαι στον κύκλο, είσαι συνήθως στο κέντρο, ναι. Αλλά καταλαβαίνεις, δεν ξέρεις ούτε ποια είναι η φορά σου, ούτε σε ποιο σημείο είσαι στον κύκλο, γιατί φαίνεται σχεδόν όλα ίδια. Έτσι λοιπόν, κατάλαβα ότι όταν ο νους μας ανοίγει τον κύκλο και τον κάνει γραμμή, αυτό μπορεί να δημιουργεί δύο πόλους και εμείς ψάχνουμε να βρούμε, θα λέγαμε, το κέντρο. Έτσι, για κάθε πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας, για οτιδήποτε πράγμα που λέμε, ακόμα και άρετες, που λέμε δύναμη ή αδυναμία, να ξέρεις ότι τα δύο άκρα τέρνονται και μοιάζουν. Ο άνθρωπος λοιπόν που βρίσκεται στην αρχή, στην αφετηρία θα λέγαμε, μοιάζει σαν έναν αθλητή που ξεκινάει να τρέχει στο στίβο. Ένας άλλος αθλητής έχει ξεκινήσει και έχει κάνει τον κύκλο, όμως επειδή αυτός ξεκινάει τώρα και βλέπει έναν άλλον αθλητή πίσω του, νομίζει, επειδή είναι σε αυτή την κατάσταση και οι δύο, εκεί που ενώνονται τα άκρα, ότι τον περνάει. Ενώ στην πραγματικότητα ο άλλος τον ρίχνει έναν κύκλο. Έτσι λοιπόν, φαντάζω το μυαλό σου σαν μια ευθεία γραμμή που έχει δύο πόλους. Αυτοί λοιπόν οι δύο πόλοι θα λέγουμε ότι είναι δύναμη και αδυναμία. Έτσι, ή όπως Σπάρτο, όλα τα αντίθετα. Καλό, κακό, μεγάλο, μικρό, ανετή, φοβία, θάρρος, έτσι. Οτιδήποτε. Όταν αυτά τα δύο τα πάρεις και τα ξαναενώσεις, δηλαδή έχεις κάνει τη δουλειά την οποία έχει φτιαχτεί ο νους, να σχηματίσεις τα άκρα και να έχεις πάει και από εδώ από εκεί, και μετά, αφού λοιπόν τα έχεις διαχωρίσει, πρέπει να τα ξαναενώσεις τις δύο άκρες, θα δεις ότι εκεί που ενώνονται, έτσι, θα δεις ότι η δύναμη με την αδυναμία δεν μπορεί να τη διακρίνει κάποιος, γιατί φαινομενικά είναι ίδιες. Θα πρέπει να έχεις κάνει τον κύκλο για να καταλάβεις ποια είναι η δύναμη με την αδυναμία. Όπως ακριβώς ένας αθλητής που όταν κοιτάς μόνο την αφετηρία, βλέπεις τους αθλητές να είναι μαζί, ο ένας λίγο πιο μπροστά από τον άλλον, αλλά δεν ξέρεις ποιος έχει κάνει ένα κύκλο περισσότερο. Μπορείς να δεις ένα περιστατικό, ας πούμε, κάποιος που το κάνει από αδυναμία κάτι, παραδείγματος χάρη, έτσι όπως μου το λες, θέτω ένα παράδειγμα. Βλέπουμε πολλούς γονείς που συμπεριφέρονται τα παιδιά τους από αγάπη, έτσι με αγάπη που στέλνουν αυτοί εδώ πέρα. Και ένα παράδειγμα, ας πούμε, πέφτει το παιδί τους. Και πάει το παιδί, και πάει κατευθείαν η μάνα εκεί πέρα να σηκώσει το παιδί, να δει τι έπαθε. Τι έπαθε το παιδάκι μου, ξέρω εγώ, είσαι καλά, το αντάλλο. Στην άλλη περίπτωση βλέπουν μια άλλη μάνα που πέφτει το παιδί και δεν πάει να κάνει κάτι. Και απλά παρακολουθεί το παιδί της, να δει πώς θα αντιδράσει, πώς θα σηκωθεί, τι θα κάνει. Αυτό τώρα, άμα είμαστε απ' έξω, βλέπουμε δύο ακραίες συμπεριφορές. Μία συμπεριφορά αγάπης, έτσι όπως έχουμε μάθει, μας φροντίδας, παιδί, έπαθε παιδί, και μία συμπεριφορά που βλέπουμε απάθειας. Εμείς το βλέπουμε όμως σαν απάθεια εκείνη τη στιγμή, από αδυναμία το βλέπουμε απάθεια, γιατί αν γνωρίζαμε ότι ήταν δυνατή, αν γνωρίζαμε ότι η συμπεριφορά της μάνας ήταν για να εκπαιδεύσει το παιδί να μάθει να σηκώνεται από μόνο του, άρα βλέπουμε μια δυνατή μάνα και όχι μια αδύναμη μάνα. Γιατί συνήθως η αδύναμη μάνα είναι εκείνη που πάει να βοηθήσει το παιδί, να δει τι έπαθε, αλλά χάνει εκείνη τη στιγμή, δεν καταλαβαίνει ότι το παιδί εκείνη τη στιγμή αφού γράζεται ότι πάντα θα έχει μια μάνα ή θα έχει μια φροντίδα που κακομάθει. Έτσι ακριβώς είναι και γι' αυτό βάζουμε αντί για τη μάνα το, τη φύση. Τη φύση. Βλέπεις η φύση τι μας κάνει. Μας τυρανάει υποτίθεται. Και έχει φτιάξει όλους τους νόμους για να μάθουμε. Όμως είναι από δύναμη που έχουμε έρθει εδώ, όχι από αδυναμία.
Καταλαβαίνεις, για να το καταλάβεις όμως αυτό, πρέπει να έχεις περάσει από τους δύο πόλους. Να έχεις δει πως συμπεριφερόμαστε αδύναμα, να έχεις δει πως συμπεριφέρεσαι με δύναμη. Αυτός που είναι απ' έξω όμως, αν δεν έχει περάσει, δεν μπορεί να διακρίνει. Άρα καταλαβαίνεις, ο νους μας λοιπόν έχει τη δυνατότητα τον κύκλο να τον ανοίγει, να τον κάνει μια σε γραμμή. Γιατί έτσι ξέρει, να μαθαίνει απόσταση από το ένα άκρο στο άλλο άκρο και να πηγαίνει στο κέντρο μετά. Απόσταση από το ένα άκρο στο άλλο άκρο και να πηγαίνει στο κέντρο μετά. Έτσι τι βρίσκει κάθε φορά όταν είναι στο κέντρο? Βρίσκει κάθε φορά κάτω από ποιο πρίσμα, από ποιο πρίσμα η μάνα αυτή που είπες πριν θα τρέξει. Mm. Όταν είσαι στο κέντρο σου βλέπεις κάτω από ποιο πρίσμα καθένας που κάνει το οτιδήποτε θα καταλάβεις από τι επίπεδο το κάνει. Έχω πει στον κόσμο πολλές φορές δεν είναι μόνο φως σκοτάδι, είναι δύναμη αδυναμία, είναι ένωση αποκοπή. Έτσι, όταν είμαστε σε ένωση, επειδή υποστηριζόμαστε με όλα αυτά που ενωνόμαστε και είμαστε πιο συλλογικοί, είναι φυσικό να έχουμε παραπάνω υπεράσπιση και ενίσχυση για αυτά που μπορούμε να επιφέρουμε. Ένας άνθρωπος αδυναμία ποτέ δεν μπορεί να συλλάβει ιδέα. Ένας άνθρωπος σε δύναμη μπορεί να συλλάβει ιδέα. Γι' αυτό λέμε πάντα, όταν είσαι σε αδυναμία, δεν μπορείς να κατεβάσεις λύσεις. Βλέπεις οι άνθρωποι όταν είσαι σε αδυναμία, κάθονται και σκέφτονται, και του λένε: α, βρήκα. Αλλά εκείνη την ώρα που βρήκα είναι επειδή έχει φύγει από την αδυναμία. Εκείνη την ώρα που φύγει από την αδυναμία και νιώθεις διαφορετικά, απλά δεν το συνειδητοποιείς, εκείνη την ώρα έχονται οι λύσεις. Αυτό ήθελα να πω εγώ σχετικά με το νου μας. Γι' αυτό φτιάχτηκε ο νου μας, ο νους μας. Και το άλλο που θέλω να πω για το νου είναι ότι ο νους μας φτιάχτηκε για να διασπάει. Γιατί όμως να διασπάει? Όπως είπαμε και άλλες φορές, κάθε τι για να μπορέσεις να το αναδομήσεις, θα πρέπει να μάθεις πρώτα να το γκρεμίζεις. Μα όταν είμαι γκρεμίζω, τι σημαίνει? Όταν είμαι διαλύω, τι σημαίνει? Καταλαβαίνεις, να το σπάσω στη μικρότερη κατάσταση, θα λέγαμε σωματιδίωση. Για να μπορώ να το ξαναενώσω. Αυτό κάνει και ο νους μας. Σπάει τον εαυτό μας σε κομμάτια, σπάει τον εαυτό μας σε δονήσεις, σπάει τον εαυτό μας σε εγώ, σπάει τη διαδρομή σε βήματα. Δημιουργεί χρόνο από το όλα σε ένα, το όλα το τώρα, από το πανταχού παρόν. Δημιουργεί χρόνο για να μπορούμε εμείς να βλέπουμε κάθε φορά διασπασμένο πλέον τον εαυτό μας, ώστε να τον ανασυγκροτήσουμε. Καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η δουλειά του νου, αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο άνθρωπος, αυτή είναι η δουλειά που δημιουργήθηκε ο εγκέφαλος, ο υπολογιστής, το οτιδήποτε να κάνει για να διαμορφώνει ξαφνικά και να αναμορφώνει έτσι την παρούσα κατάσταση προς όφελός του. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο ανώτερος νους ή ο ανώτερος εαυτός μας δημιουργεί τα σενάρια και ο νους μας προσπαθεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα. Ναι, οκ. Okay. Για να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να μπορεί να ξαναφτιάξει, ότι όλα είναι σε συνεργασία. Δεν είναι αποκομμένος, επειδή εμείς νομίζουμε ότι είναι αποκομμένος. Όλα έχουν μια αλληλουχία και αρμονία που όμως εμείς δεν την καταλαβαίνουμε, μόνο να φτάσουμε να δούμε όλο το έργο. Καταλαβαίνεις. Έτσι λοιπόν, εμείς όταν είμαστε μέσα στον αποκομμένο νου, νιώθουμε αποκομμένοι. Αν όμως εμείς μπούμε στον παντικό νου, νιώθουμε πάλι αποκομμένοι από τον κάτω νου. Καταλαβαίνεις. Ναι. Και χάνουμε λοιπόν από την ύλη, πώς συμπεριφέρουμε στην ύλη. Ναι. Καταλαβαίνεις. Άρα στην πραγματικότητα μας και αυτό που σημαίνει κόλαση στην πραγματικότητα είναι ότι διασπάμε τον εαυτό μας σε τόσα κομμάτια. Χάνουμε τα κομμάτια. Που όχι μόνο τα χάνουμε, το διασπάμε σε τόσα πολλά κομμάτια για να μπορούμε να τα ξαναενώσουμε μετά σε διαφορετική συγκρότηση. Όλα είναι θέμα σύνθεσης. Mm. Καταλαβαίνεις. Και αυτό που λέμε η κόλαση λοιπόν στην πραγματικότητα είναι ότι σπάς τον εαυτό σου. Και κάθε φορά εσύ που δεν έχεις αναδομήσει τον εαυτό σου καλά και δεν θες να τον διαλύσεις κιόλας, γιατί είσαι ταυτισμένος με αυτόν, γιατί φοβάσαι να τον διαλύσεις, γιατί φοβάσαι να πεθάνει το παλιό για να γεννηθεί το καινούριο, είναι σαν να περπατάς ένα ναρκοπέδιο με αραιές βόμβες, με αραιές νάρκες, συγγνώμη, και μόλις προχωράς, φοβάσαι και δεν πέσεις απάνω το ναρκοπέδιο, οι νάρκες θα γίνονται πιο σύγχρονες. Ξέρεις, πιο πολλές κάτω, πιο πολλές. Μέχρι που θα βρεις τον εαυτό σου να κάθε βήμα να είναι μια νάρκη. Έτσι γίνεται και η ζωή μας. Η τώρα κρίση που περνάμε είναι αυτό. Φτάνει λοιπόν η ζωή μας να βγει έτσι τα γεγονότα, σαν να μας πυροβολάνε από παντού, για να αλλάξεις, να διασπαστείς και να βρεις τα κομμάτια σου και όλα μετά τα ξανασυνδέσεις. Καταλαβαίνεις. Και είναι σαν να πηγαίνεις μετά πίσω το ναρκοπέδιο και από εκεί που είναι, είναι πολλές νάρκες και όπου να πατήσεις κάτι μπάμπου, και λες πω από κι άλλη πρόκληση, σιγά θα πηγαίνεις προς τα πίσω, οπότε θα ρεώνουν αυτές οι καταστάσεις και θα μπορείς να βλέπεις τον εαυτό σου πιο πολύ αντί σε διάσπαση, σε ένωση. Καταλαβαίνεις κάθε φορά λοιπόν μια ανάρκη ή κάθε φορά ένα πράγμα στη ζωή μας που μας σοκάρει ή μας κάνει να διασπαστούμε ή να χωριστούμε ή να διαλυθούμε, θα λέγαμε, μας χρησιμεύει για να ανασυγκροτηθούμε. Άλλωστε αυτό γίνεται κοσμικά. Καταλαβαίνεις. Κάτι για να δημιουργηθεί, είτε το σύμπαν, είτε τα πάντα έχουμε πει, διαλύονται στην κατώτερη, θα λέγαμε, κατάσταση
ουσία, στην εσωτερική υπεράσταση ουσία, για να ανασυγκροτηθούν ξανά σε ένα νέο μοντέλο. Από πάνω μέχρι κάτω και από τι ελικοειδέ σπήρε, θα λέγαμε, εξέλιξη, αυτό το πράγμα κάνουμε συνεχώ. Συνεχώ αυτό το πράγμα κάνουμε. Και όλα αυτά οφείλονται στο νου. Γιατί παίζουμε στο νου. Καταλαβαίνετε. Στο 3D-κο. Και τα λέμε νου, εννοούμε και τον εσωτερικό και τον εξωτερικό. Δηλαδή από τον πρώτο διαχωρισμό μέχρι την πολυσυνθετικότητα που έχουμε φτάσει εδώ πέρα στο 3D. Έτσι. Γιατί τα πάντα, αυτή τη στιγμή υπάρχουμε όλοι στον χρόνο, έτσι, και βιώνουμε τον χρόνο, είναι μέσω του νου. Έτσι πως καταλαβαίνουμε τον χρόνο, γιατί στην ουσία ο χρόνος δεν υπάρχει. Όταν δεν υπάρχει χρόνος, είναι εκείνη την στιγμή, θα λέγαμε, που εσύ το βιώνεις με την λιγότερη διάσπαση του νου. Πρόσεξε όμως, ότι επειδή εμείς ακόμα ζούμε στην ακολουθία συμβάντων, ακολουθία γεγονότων, ακόμα και αυτό τελειώνει ένα χρόνο. Η ακολουθία όμως, να σε ρωτήσω κιόλας, είναι μια ακολουθία που είναι όμοια με την επόμενη. Θα να σου πω ότι κάθε στιγμή υπάρχει κάθε τώρα, ένα τώρα, ένα τώρα, το οποίο επειδή είναι όμοιο το τώρα με το αυτό που πέρασε, συνδέεται, δεν είναι συνδέεται, όμοια. Ναι, συνδέεται, αλλά συνδέεται όμοια, δηλαδή... Δεν είναι όμοια, απλά συνδέεται, ναι, έχετε σχετικότητα που θα πρέπει να την συλλάβει η συνείδησή σου. Ναι. Αν δεν έχει τέτοια συνδετικότητα, θα σου εσύγχυζε. Ναι, ναι, ναι. Άρα καταλαβαίνεις, η συνδετικότητα που μπορούμε εμείς να βάζουμε στη σειρά τις παράλληλες πραγματικότητες ή τα μνήματα, θα λέγαμε, ναι, έτσι, ή τις εικόνες, ναι, θα πρέπει να είναι έτσι ώστε να μην έχουμε σύγχυση. Ναι. Λοιπόν, άρα περίπου ίδιο. Έτσι, περίπου ίδιο. Για να μην έχουμε σύγχυση. Περίπου ίδιο. Για φαντάσου ξαφνικά να σου να έτσι και μετά να σου να ξέρω και ξανά πουλί και ξανά πέτρα. Καταλαβαίνεις. Πρέπει λοιπόν ο νους μας, αναλόγως την διεύρυνση ή θα λέγαμε η συνείδησή μας, αναλόγως την διεύρυνση που έχει, να φέρει τις παράλληλες πραγματικότητες σε τέτοια μορφή, ώστε να υπάρχει μια λογική, θα λέγαμε, για να μπορεί να το καταλάβει και να μην βρίσκεται σε σύγχυση. Όσο εμείς διευρύνουμε τη συνειδητότητά μας και φεύγουμε από, θα λέγαμε, τα πακέτα τα οποία έχουμε εγκλωβιστεί μέσα, τόσο πιο πολύ μας αφήνεται να δουλέψουμε σε πιο παράλληλες πραγματικότητες, πιο πολλές παράλληλες πραγματικότητες. Μπορείς τότε να γίνεις από πατήρης πλούσιος, παραδείγματος χάρη. Ναι. Από μαλλιά φαλακρό που έχω, από ψηλό κοντό σου. Αρχή η συνείδησή σου να έχει θέσει αυτή τη μεγάλη, θα λέγαμε, κατάσταση, η χωρητικότητα να μπορεί να χωράει όλες αυτές τις πραγματικότητες μαζί. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ή να στο πω αλλιώς, να μπορεί να ελύσεται με περισσότερα βήματα. Περισσότερα. Είχαμε δώσει την αναλογία του σκακιού. Όποιος ξέρει σκάκι, ξέρει ότι το πιονάκι πάει μόνο ένα βήμα μπροστά και τρώει διαγώνια. Ο αξιωματικός πάει πολλά διαγώνια. Ο πύργος πάει πολλά, αλλά κάθετα. Η Βασίλισσα όμως πηγαίνει μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Αυτό είναι λοιπόν η Βασίλισσα. Να μπορείς να πηγαίνεις προς όλες τις κατευθύνσεις. Και μετά έχουμε και τα λογάκια που κάνει άλμα. Πηδάει πάνω από ορισμένα πράγματα. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, όλα μπορούμε να τα τροποποιήσουμε και να τα συλλάβουμε και να τα κάνουμε ψυχολογικά και να τα φέρουμε στον εαυτό μας. Οπότε, όσο διευρύνεται η συνείδηση, τόσο πιο πολλές παράλληλες πραγματικότητες εμπεριέχονται μέσα μας. Σαν πληροφορία, σαν γνώση, σαν φως. Δηλαδή, μπορείς εκ των προτέρων να γνωρίζεις μια κίνηση που θα κάνεις, αν έχεις περισσότερη συνείδηση, τι αποτέλεσμα μπορεί να φέρει. Σε ποιο δρόμο θα διαλέξεις. Δεν γνωρίζεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει. Όχι αποτελέσματα, ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις, προς ποια κατεύθυνση θα πάει. Μπορείς να διαλέξεις κάποια κατεύθυνση, ναι, αλλά στην πραγματικότητα, αν ξέραμε το μέλλον, κανείς δεν θα διαλέγει να το περάσει, να λέγαμε έτσι. Γι' αυτό δεν μας αφήνει η φύση. Ως ένα βαθμό, έτσι, ως ένα βαθμό. Ως ένα βαθμό αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μπορούμε να έχουμε παραπάνω πραγματικότητες που να μας ωφελούν. Βλέπεις ένας άνθρωπος που είναι προγραμματισμένος, όταν θα λέγαμε έχει πάθει ένα κόλλημα κάπου, αυτό που παθαίνει, η συνείδηση όταν λέμε μειώνεται, τι σημαίνει? Ότι δεν έχει σύνδεση με παράλληλες πραγματικότητες. Όταν λένε ελαττώνει τη συνείδησή μου, όταν λένε ότι χάνω το φως μου, είναι στην πραγματικότητα ότι χάνει τις πληροφορίες. Αλλά τι είναι η πληροφορία, είπαμε? Αν καταλάβουμε ότι όλα είναι ενέργεια, στην πραγματικότητα και όλα είναι δονήσεις, χάνω τη συσχετικότητά μου, έτσι. Αυτό σημαίνει, χάνω τη συσχετικότητά μου, που από αυτή τη συσχετικότητα μπορώ εγώ να πάρω κάτι και έτσι να προχωρήσω μπροστά, τα λέγαμε, στο παρόν. Mm-hmm. Όποιος άνθρωπος λοιπόν χάνει τη σχετικότητά του, θα λέγαμε, με την χθεσινή ή την προχθεσινή ημέρα ή με τη ζωή που έχει κάνει, δεν έχει λοιπόν τη γνώση εκείνη να κουβαλάει μαζί και πρέπει να μαθαίνει συνεχώς το ίδιο πράγμα. Γιατί ποτέ δεν το θυμάται, θα λέγαμε. Mm-hmm. Έτσι, ναι. Όταν τη χάνει. Όταν κατ' επιλογή όμως την αφήνει. Όταν κατ' επιλογή. Σαν τον ένα ηθοποιό, ας πούμε. Ναι, γι' αυτό και εμείς με το θέμα της ηθοποιίας είμαστε λίγο, θα λέγαμε, προσεκτικοί.
Εμείς προσπαθούμε να βρούμε τον εαυτό μας και όχι να μαθαίνουμε να παίζουμε ρόλους. Ξέρεις, είναι λίγο αντίθετο. Ένας άνθρωπος που γίνεται ηθοποιός, δηλαδή ποιεί ηθική και βγάζει ηθική, πρέπει να το έχει μέσα του. Και μετά, αν θέλει να τον ενεργοποιήσει. Πολλά πράγματα όμως που οι ηθοποιοί μπαίνουν για κάθε τρελό σκηνοθέτη, τα λέγαμε, ή τρελό σεναριογράφο, γιατί στις μέρες μας είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, και εσύ εξαναγκάζεσαι επειδή πληρώνεσαι να βάλεις τον εαυτό σου κατά αυτές τις δονήσεις να βιώσεις έτσι, κατά βούληση, καταλαβαίνεις, και όχι για να επωφεληθείς ψυχικά, να ψυχαγωγηθείς, αλλά να το κάνεις από λεφτά και να πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου να βγάλει καταστάσεις τέτοιες, καταλαβαίνεις ότι συνδέεσαι με εκείνες παρά τις πραγματικότητες, πάντα ξέρεις μετά να τις βγάλεις ή να τις ουδετεροποιήσεις, είναι σαν να προσθέτεις κι άλλα εγώ. Έτσι μέσα σου. Και αν είναι διαστραβλωμένα αυτά τα εγώ και περίεργα, καταλαβαίνεις ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα μπέρδεμα. Τα λέγαμε. Δεν υπάρχει ένα μπέρδεμα. Θα πρέπει κάθε πληροφορία, κάθε σενάριο, κάθε τρέλα που πάμε να παίξουμε, να παίξουμε το τρελό, πρέπει να έχουμε και μέσα μας. Αλλά και μέσα σου να την έχεις, να παίξεις το τρελό, πρέπει να έχεις επίγνωση, έτσι, του ότι είσαι τρελός. Αλλά ένας τοπιός, όταν έχει την επίγνωση του ότι είναι άλλο και όχι ο ρόλος του, δεν ταυτίζει με το ρόλο του, άρα δεν κάνει και χρυσό το ρόλο. Καταλαβαίνεις. Το θέμα της ταύτισης όπως είναι ότι ενεργοποιεί μέσα μας ορισμένα πράγματα που μετά ο ίδιος πρέπει να ξέρει να τα αυτοτροπεί. Ναι. Άλλωστε κάθε φορά κάθε τι που ενεργοποιείς μέσα σου για να φύγει, καταλαβαίνεις, πρέπει να περάσει η ισχύ, η ενέργεια που έχεις δώσει για να συλλάβει αυτό που έχεις περάσει όσο χρονογραμμή, χωροχρόνο, έτσι, μπορεί βάσει της ενέργειας, της συνείδησης που έχεις δώσει. Καταλαβαίνεις. Κάθε φορά που ερχόμαστε σε μια δόνηση, θα λέγαμε παίζω τον τρελό, έτσι. Αυτόματα φανταστείτε ότι μέσα μου γεννάω, έτσι, μια δόνηση του τρελού, όπως την ξέρω, και αυτή η δόνηση, αν και την αφήνω εγώ, σταματάει ο ρόλος, αυτή η δόνηση για να φύγει από την πραγματικότητα αρχίζει και χάνει ενέργεια τη οποία εγώ δεν την έχω δώσει. Ναι. Και αναλόγω πόσο πολύ εγώ είμαι τρελός, τόσο πολύ την έχω κάνει πραγματική. Επομένως, μέσα μου για να φύγει αυτή η τρέλα πρέπει να περάσει η ανάλογη, θα λέγαμε, χρονική κατάσταση που εγώ ποτίζω αυτούς τους εαυτούς μου. Κατάλαβες να πω. Άρα, μέσα μας, όταν έχουμε εμείς πολλούς εαυτούς και τους ποτίζουμε κάθε φορά, έτσι, πρέπει να, αναλόγως το πότισμα, δυναμώνουν και αναλόγως το μη πότισμα, ξεραίνονται και φεύγουν. Θυμίζω τώρα έναν ηθοποιό, το Χιου Χέφνερ, που έπαιζε το Τζόκερ. Ναι. Αυτός εδώ, για να παίξει το ρόλο αυτού του τρελού, είχε κλειστεί μέσα σε ένα δωμάτιο για πολύ καιρό. Και μετά από αυτή την ταινία αυτοκτόνησε. Πέθανε, δεν ξέρω τι έπαθε. Okay, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που θέλω να σου πω εγώ. Ναι. Ότι πρέπει να έχει την ικανότητα κάποιος, αναλόγως τον ρόλο που θα παίξει, να ξέρει μετά να τον αποδομήσει. Και δυστυχώς ο άνθρωπος, επειδή ταυτίζεται, ο νους κολλάει, θα λέγαμε, και κάθε τύπο ενεργοποιείται μέσα μας, γίνεται όλο και πιο εαυτός μας. Γιατί η ταύτιση δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάτι να το νομίζουμε για αυτό ενώ δεν είναι. Δηλαδή, ένα κομμάτι μας, μια ενέργεια που βγαίνει, επειδή συνεχώς μας περικλεί, μας πληρεί μια ενέργεια, γινόμαστε αυτή η ενέργεια. Έτσι. Και από τη στιγμή που γίναμε αυτή η ενέργεια, πρέπει λοιπόν αυτή η ενέργεια να φύγει, να γίνουμε μια άλλη ενέργεια μετά. Όταν η ενέργεια αυτή μένει, λέμε ταυτιζόμαστε. Δεν μπορούμε να φύγουμε, δεν μπορούμε να βγούμε από αυτό. Καταλαβαίνεις. Όλοι στην αρχή ταυτιζόμαστε με κάτι. Αλλά όταν τον ενεργοποιείς και είσαι μέσα εκεί, μετά ξεχνάς τις άλλες δονήσεις, τις πιο υψηλές που έχεις, και μετά αφού είσαι ταυτισμένος με αυτές τις δονήσεις, νιώθεις σαν εαυτό σου, έτσι, αυτό τον εαυτό που δημιούργησες για να περάσεις το ρόλο. Αυτό έχει συμβεί και στην προσωπικότητά μας, μια που το είπαμε. Κάθε φορά που ο άνθρωπος, θα λέγαμε, κατέβηκε σε αυτούς τους διαχωρισμούς, σε αυτά τα επίπεδα, τι έκανε, δημιούργησε εκ της γης, έτσι, και κόλλησε πάνω του, τα λέγαμε, αυτές τις συχνότητες τις οποίες αυτός δημιουργεί αυτά τα αποκομμένα εγώ. Αυτή η προσωπικότητα. Λόγω του πλανήτη Γη και των ενεργειών που ήταν εκεί πέρα, κάθε μεγάλη οντότητα που έρχεται εδώ πέρα, επειδή συνδέεται με καρμικά, θα λέγαμε, με τον πλανήτη Γη, αυτόματα αυτές οι αποσυντικές δυνάμεις του πλανήτη Γη, σαν ενέργεια που είχε τότε, μπαίνουν μέσα μας και μας δίνουν την ιδιότητα να μπορούμε εμείς να δομήσουμε, έτσι, ορισμένες ενέργειες που κάτω από αυτές θα προσεγγίσουμε την πραγματικότητα. Και είναι τα διάφορα εγώ, οι διάφοροι αυτοί μας. Τα διάφορες αποκομμένες ανθρωπικές δονήσεις που έχουμε μέσα μας. Καταλαβαίνεις. Όσο εμείς ταυτιζόμαστε με αυτές λοιπόν, νομίζουμε ότι είναι ο εαυτός μας. Ο αληθινός. Ενώ βέβαια είναι ο αληθινός ένα κομμάτι, εμείς νομίζουμε ότι είναι το μοναδικό κομμάτι. Αυτή είναι η διαφορά, καταλαβαίνεις. Είμαστε τόσο ταυτισμένοι με τα χαμηλά κομμάτια μας που έχουμε ξεχάσει τα υπόλοιπα. Αυτή είναι λοιπόν η ταύτιση. Και αυτά γιατί σαν ηθοποιοί θα πρέπει να παίξουμε τον ρόλο αυτόν εδώ.
Καταλαβαίνετε. Και ταυτιστήκαμε το ρόλο και καλά κάναμε. Γιατί είμαστε καλοί ηθοποιοί. Και έγινε αυτό μα ο ρόλο. Αλλά έρχεται η ώρα που το θέατρο τελειώνει. Και πρέπει να θυμηθούμε τώρα ποιοι είμαστε. Πρέπει να αποβάλουμε τον Τζόκερ που είπε. Να αποβάλουμε τον Batman από μέσα μου. Με ποια είναι να το αποβάλω. Σαν γνώση θα μείνει, σαν εμπειρία. Έτσι. Αλλά σαν επιλογή και σαν. Σαν επιλογή πρέπει να διαλέγουμε προ μέγιστο όφελο την ανώτερη συχνότητα. Γιατί τι είπαμε, η ανώτερη συχνότητα επειδή έχει μεγάλη σχετικότητα, σχετίζεται με παραπάνω πληροφορίες, άρα παραπάνω χρήσιμο για μας. Έτσι. Άρα παραπάνω δημιουργία, άρα παραπάνω ένωση, άρα παραπάνω ενέργεια. Καταλαβαίνεις. Τα πάντα είναι πόσο σχετικότητα, πόσο σχετίζομαι με το περιβάλλον. Τώρα που είμαι στα μάτια για ενέργεια και τέτοιο, ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με αυτές τις. Τη μία ενέργεια που λέμε. Αν είναι μια περίοδο τέτοια που δεν έχει ξαναπεράσει εκεί. Καταρχήν, στο ποτάμι ποτέ δεν περνάει το ίδιο νερό. Νερό. Άρα η γη κάθε δευτερόλεπτο ξαναπερνάει ενέργειες που ποτέ δεν έχει ξαναπεράσει. Μπορεί να μοιάζουν, μπορεί να είναι σε άλλη κλίμακα, σφαιροειδή, ναι. Αλλά ποτέ. Αυτό που θέλω να πω είναι του θετικού τύπου, ας το πούμε θετικού, δηλαδή του αναβαθμισμένου. Γιατί διάβασα κάπου πληροφορίες από εδώ και από εκεί ότι η γη ενέρχεται σε υψηλότερες δονήσεις, πράγμα που δεν έχει περάσει ποτέ από αυτές τις δονήσεις. Που μιλάμε για πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χρόνια, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ναι, έτσι συμβαίνει πλέον οι δονήσεις, επειδή και ο ήλιος μας αλλάζει. Και πώς παρατηρήσαμε το χρώμα του ήλιου, θέλω να πω και αυτό, ότι πλέον είναι πιο λευκό από το κίτρινο που ήταν παλιά. Παρατηρήστε το, δείτε λοιπόν τον ήλιο και θα δείτε ότι πλέον έχει πιο λευκό χρώμα. Και αυτό το χρώμα δεν καίει και τόσο. Είναι, πώς λέγαμε, η φωτιά που δεν καίει. Πώς είναι αυτό το άγιο φως, ναι. Που συνεχώς ηρίζει, που λένε το άγιο φως και είναι μια φωτιά, άκαη φωτιά και τέτοια. Όχι ότι ακόμα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά μόλις φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, θα δούμε ότι ο ήλιος είναι πύλη. Στο 3D κατάσταση τη συχνότητα που βρισκόμαστε εμείς, το βλέπουμε σαν ποτέ και δεν μπορούμε καν να πλησιάσουμε. Όταν όμως μιλάμε για τους εξωγήινους που περνάνε από μέσα αυτά τα όντα, έτσι, γιατί είναι σε άλλη ποινότητα φωτός. Ο ήλιος φαίνεται τελείως διαφορετικά σε αυτούς, έτσι. Και τώρα ξεκινάμε εμείς να τον βλέπουμε έτσι, π.χ. τον ήλιο. Και βλέπουμε ότι τώρα είναι ακόμα πιο προσεγγίσιμος. Και δεν θα είναι αυτή η φωτιά και λάβρα που εμείς βλέπαμε παλιά. Θα αλλάξει και έχει αλλάξει όλος ο μαγνητισμός, θα λέγαμε, του ήλιου. Αυτό έχει σαν συνέπεια να αλλάζει ο μαγνητισμός της γης μέσα. Και από τον πυρήνα να ξεκινάει να αλλάζει η γη. Και αυτό έχει σαν συνέπεια να αλλάζει το DNA μας. Καταλαβαίνεις. Και αυτοί λοιπόν από τον πυρήνα ενώ αλλάζουν, το DNA αλλάζει, έχεις λοιπόν ορισμένα πράγματα κι εσύ λοιπόν που είσαι πάνω εδώ πέρα. Τι πράγματα έχεις αυτά, να ξεκινήσεις να αλλάζει, να βιώνουν, ξέρω εγώ, οι τρίτοι παιδιά με τρίτους έλικες, να ξεκινήσουμε εμείς να νιώθεις λίγο πονάκια, ζαλάδες, αυτά τα υπόλοιπα πράγματα, να αλλάζει το περιβάλλον σου και να διασπαστεί το περιβάλλον και να νομίζεις ότι όλα πάνε κατά διαόλου που λέμε. Ότι είσαι ο καταραμένος, να διασπαστεί το περιβάλλον. Γιατί όμως, τι είπαμε πριν, να αναδομηθεί. Με την καινούργια συνείδηση. Ναι. Καταλαβαίνεις. Όποιοι δεν το έχουν πετύχει αυτό, γιατί ποτέ δεν το πετυχαίνουμε όλοι, όποιοι δεν το έχουν πετύχει αυτό, τη διάσπαση θα τη δουν σαν να καταστρέφεται ο κόσμος τους. Όποιοι ξέρουν όμως τη διαφορά, θα τη δουν ότι είναι η ώρα της αναδόμησης. Όταν είσαι έξω από το κτίριο, σαν κτίριο. Καταλαβαίνεις. Βλέπεις να πέφτει. Όταν είσαι μέσα, πέφτει στο ίδιο. Να γκρεμίζεται. Γι' αυτό λέμε λοιπόν. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει λοιπόν τώρα να καταλάβουμε ότι μέσα μας, επειδή ο πυρήνας της γης, ο πυρήνας του ήλιου αλλάζει, γιατί μπαίνουμε στην διαφορετική ελικοειδή τροχιά μέσα στο γαλαξία μας, κάθε φορά όπως τα ηλεκτρόνια θα βλέπεις ότι εξαφανίζονται από εδώ και μπαίνουν σαν τροχιά, σε άλλη οκτάβα γύρω-γύρω, θα λέγαμε τον πυρήνα, για όσους ξέρουμε και περισσότεροι ξέρουμε χημεία και φυσική. Αναλόγως λοιπόν τη θετικότητα και την πολικότητα που έχουν και το πόσο πολλή ενέργεια έχει ο πυρήνας, κάθε φορά τα ηλεκτρόνια αλλάζουν στιβάδες, έτσι. Αυτό γίνεται και με τη γη. Αν φανταστείς ότι είμαστε ηλεκτρόνια μιανού ήλιου, που αυτός ο ήλιος είναι ηλεκτρόνιο του γαλαξία, θα καταλάβεις ότι αυτά συνεχώς αλλάζουν. Και μόλις καταλάβουν την κβαντική φυσική, θα δεις ότι όλα είναι δονήσεις. Και επειδή άλλαξαν οι δονήσεις, η δόνηση μεταφρασμένη στο 3D φαίνεται σαν φως, σαν ήχος, σαν τα υπόλοιπα που ξέρουμε. Αυτό σημαίνει ότι παλιότερα, όποια προσπάθεια και αν είχε γίνει από εξωτερικούς και εσωτερικούς ανθρώπους, όπως και ο Σοκράτης, όπως και ο Χριστός, όπως και οτιδήποτε, επειδή η γη κρατούσε άλλες συχνότητες, πιο χαμηλές, δεν τους άφηνε, ήταν πάρα πολύ. Δεν τους άφηνε. Πάρα πολύ δύσκολο σε κατώθωτο. Τώρα όμως έχει αλλάξει αυτό εδώ πέρα. Και αυτόματα λένε και οι γραφές και οι θρησκείες και οι διδασκαλίες, αυτά τα πράγματα. Ότι θα έρθει δευτερά παρουσία, θα γίνει ξέρω εγώ πάλι αυτό το πράγμα. Θα έρθει το φωστηγείο, θα στα κατέβει, θα στείλει το θολογιό και όλα αυτά τα πράγματα.
Στην πραγματικότητα, ναι, που το πάμε αυτό, ποιος είναι ο γιος. Ποιος είναι ο γιος. Ο γιος είναι το γέννημα. Ο γιος είναι η έκφραση. Η έκφρασή μας. Δηλαδή, ο γιος είναι η έκφραση δική σου, δεν είναι. Και η πηγή της γυναίκας του, ας πούμε. Δεν είναι. Εσύ είσαι του πατέρα και τη μητέρα σου. Άρα, όταν λέμε αυτός είναι ο γιος του Θεού για τον Ιησού, τι λέγαμε. Είναι η έκφραση του πατέρα του. Καταλαβαίνεις. Άρα, τι πρέπει να γίνουμε. Γη του Θεού. Καταλαβαίνεις. Δεν πρέπει να γίνουμε γη του Θεού. Άρα, όταν λέμε αυτός ήταν ο γιος του Θεού, κατάλαβε ότι εμείς πρέπει να είμαστε η γη του Θεού μέσα μας. Η γη του Θεού μας, η έκφραση του Θεού μας, η δημιουργία του Θεού μας. Καταλαβαίνεις. Δεν το παίρνουμε λοιπόν σαν να ήταν ο Θεός και να έστειλε το γιο του και να τον εξατροπήσουμε. Αλλά πρέπει να εκφράζουμε το Θεό μέσα μας. Καταλαβαίνεις. Να γίνουμε αληθινοί η γη του φωτός, η γη του Θεού, η γη της συνείδησης, η γη της τάξης. Και θέλω να πω με αυτό πάλι, μια που το αναφέραμε, ότι στην πραγματικότητα δύναμη και δυναμία. Με μια άλλη έννοια και ορολογία μπορούμε να πούμε, φίλοι μου, ότι λέγεται τάξη και αταξία. Βλέπετε, η δύναμη μόνο μπορεί να φέρει τάξη. Και τι σημαίνει τάξη και αταξία. Όλα τα πάντα διασπούνται και είναι στο σύμπαν μας όλα, θα λέγαμε, στη χαοτική κατάσταση. Γι' αυτό είναι αρχή είναι ο λόγος. Γιατί ο λόγος δημιουργεί την αρχή. Και η αρχή σημαίνει ότι άρχει κάτι. Δηλαδή είναι κάτω από μια αρχή, κάτω από μια τάξη. Η συνείδηση παίρνει την κοσμική σκόνη και την διαμορφώνει έτσι. Άρα λοιπόν οτιδήποτε θέλει τάξη και βρίσκεται σε τάξη είναι, θα λέγαμε, του Θεού, της συνειδητότητας, της γνώσης. Οτιδήποτε δεν είναι της γνώσης, αυτό μετά δημιουργεί αταξία. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι, και τώρα πάμε σε μια άλλη κατάσταση, να καταλάβουμε τι σημαίνει ύλη και αντιύλη. Η ύλη βρίσκεται, και εμείς λέμε ύλη 3D, επειδή αυτό βρίσκεται σε τάξη κάτω από τη συνείδησή μας. Αν εμείς δεν είχαμε τη συνείδησή μας να διαμορφώνει την ύλη, φίλοι μου, θα γινόταν ένα χάος εδώ πέρα. Η αντιύλη είναι το αντίθετο. Είναι το χάος, έτσι, που δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε σε τάξη. Άρα καταλαβαίνετε, για να γίνουμε κύριοι της αταξίας, πρέπει εμείς να έχουμε τη δύναμη να την εμπεριέχουμε κάπου. Και αυτό είναι η συνείδησή μας. Βλέπετε τα πάντα είναι ηλεκτρόνια, πρωτόνια, μποζόνια, νετρόνια και όλα αυτά τα υποσωματίδια, έτσι. Αλλά πιο βαθιά είναι δονήσεις. Είναι συχνότητες, είναι κύματα. Όταν εμείς ξέρουμε ότι μέσα μας τα ηλεκτρόνια φεύγουν και έρχονται από την άβρα μας και συνεχώς αλλάζουμε, αλλά εμείς μένουμε ίδιοι, θα λέγαμε, στη συνείδησή μας σωματικά. Αυτό γιατί γίνεται. Γιατί κάθε σωματίδιο που έρχεται μέσα στην άβρα μας αυτόματα μπαίνει κάτω από τους νόμους της συνείδησής μας που δημιουργεί το σώμα μας. Έτσι γίνεται αυτό ακριβώς το πράγμα. Είτε λέγεται στη γη, είτε λέγεται στον ήλιο, είτε στο γαλαξία, είτε στα πάντα. Κάθε σωματίδιο λοιπόν, επειδή έχουμε την ικανότητα εμείς να το παρατηρούμε, δηλαδή η συνείδησή μας να το πιάνει και με το που έρχεται στην άβρα μας, τα λέγαμε, αυτόματα μπαίνει σε όλους τους νόμους που περιέχεται και δημιουργούμε το σώμα μας. Άρα καταλάβετε ότι αυτή η κόλλα που συνδέει τα πάντα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Θεός. Αυτή η συνειδητότητα που εμπεριέχει όλο το σύμπαν και έχει φτιάξει τα πράγματα και από έξω είναι το χαός, είναι ο Θεός. Όταν λέμε λοιπόν Θεός, είναι η συνειδητότητα, είναι η τάξη, είναι η συνείδηση, είναι η θέληση εκείνη που συλλαμβάνει το χάος και το κάνει τάξη. Έτσι λοιπόν καταλάβουμε ότι ένας Θεός μέσα μας κάνει τάξη και αρμονία το σώμα μας. Ένας Θεός που είναι μεγάλος κάνει τάξη και αρμονία όλο το γήινο, βασίλειο και με τους ανθρώπους πάνω. Ένας άλλος, θα λέγαμε, κομμάτι Θεού, γιατί όλοι το ίδιο Θεός είναι, κάνει τάξη στο σύμπαν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς λοιπόν καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι η τάξη, ότι ο Θεός είναι κοσμοτέλεια, ότι ο Θεός είναι αυτά τα πράγματα και εμείς θέλουμε να γίνουμε υιοί του Θεού, πρέπει εμείς να φέρουμε τάξη και όχι εντροπικές ενέργειες. Και έτσι να φέρουμε την απόλυτη τάξη, σε εισαγωγικά, και γίνουμε ένα με το θέλημα του Θεού. Ένα με το θέμα της κοσμοτέλειας, αυτόματα θα φύγουν εντροπικές ενέργειες από μέσα μας, δεν θα αρρωσταίνουμε, δεν θα αποσυνθετόμαστε και μπορούμε να φτάσουμε σχεδόν στην αθανασία της μορφής, έτσι όπως την αναδομούμε και όπως την αναδομεί συνεχώς η συνείδησή μας. Γιατί μπορούμε να παίρνουμε και να διώχνουμε την ύλη με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιδρούμε σε τάξη συνεχώς, χωρίς εντροπικές δυνάμεις, το σώμα μας, τη μορφή μας. Αυτό βέβαια για να γίνει, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έρθουμε σε εκείνη τη συνειδητή κατάσταση να είμαστε ένα με τον πατέρα μας μέσα. Έτσι, για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την κοσμοτέλεια και όπως κάνει ο Θεός και μπορεί να διατηρεί, θα λέγαμε σε εγωγικά, αιώνια κάθε σύμπαν, έτσι να διατηρούμε αιώνια, θα λέγαμε, το δικό μας σύμπαν. Ας γίνουμε ένα με τον πατέρα που έχουμε τώρα. Και μετά με τον πατέρα. Με τον πατέρα και τη μητέρα και με τους ανθρώπους γύρω μας. Έτσι. Σε πρώτη φάση. Έτσι. Όλα είναι. Το πάνω και το κάτω, όπως πάνω και κάτω, ο μικρό κόσμος, ο μεγάλο κόσμος είναι ακριβώς το ίδιο. Καταλαβαίνεις.
Γι' αυτό μιλάμε, για να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει αυτοί μπορούν να καταλάβουν και να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε εδώ, η κρυστάλλωση, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Θεός που παίζει, τα λέγαμε, ρόλους μέσα από κάθε τι που υπάρχει, έτσι, με μια συνειδητότητα και δημιουργούμε τη σύνδεση που λέμε με ο 3D και κόσμος. Ο κόσμος των μάγια δεν είναι τίποτα άλλο παρά κομμάτια Θεού. Κομμάτια Θεού. Το κάθε ένα είτε λέγεται μποζόνο, νετρόνιο, πακέτο ενέργειας, μπάντο ή άνθρωπος. Τα πάντα έχουν μέσα αυτό το θεϊκό. Το θεϊκό που είναι όλοι οι ρόλοι. Και όπως στην τράπουλα έχουμε το Τζόκερ, έτσι, που ο Τζόκερ γίνεται όλη τράπουλα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλη τράπουλα περιέχεται μέσα στο Τζόκερ. Mm-hmm. Ο Τζόκερ είναι ο Θεός. Καταλαβαίνεις. Ανά πάσα στιγμή βρίσκεται μέσα μας. Ανά πάσα στιγμή έχει όλους τους ρόλους μέσα του για να μπορεί να γίνει κάθε τράπουλα. Έτσι δεν είναι. Αυτά εγώ είχα να πω μέχρι τώρα. Μέχρι μια ερώτηση πες μου, αλλιώς να κλείσω. Τις έκανα. Τις πέταξα εμβόλυμα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Από μένα και τον Κώστα, φίλοι μου. Ειρήνη σε όλους. Γεια σας.